Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, σύντομες. Παρακαλώ. Μωραήτς, είναι ο Ρωμά μου από Κέρκυρα. Θέλω να αναφερθώ σχετικά με την εικόνα την κλινική που μας δίνει πολλές φορές η λαπαροσκοπική μέθοδος. Στο αυτό που αναφέρθηκε ο κ. Γιαννακόπουλος λέγοντας ότι πολλές φορές εξωτερικά έχουμε ένα φυσιολογικό ουρητήρα, όμως πολλές φορές ανοίγοντας βλέπουμε ότι στην πράξη υπάρχει το στένωμα. Πολλές φορές αυτό που η δικιά μου εμπειρία έχει δει, τα μάτια μου, είναι ότι μια ανοιούσα εκείνη τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ. Για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι. Λοιπόν, η ερώτηση για την ανιούσα θα την απαντούσα πολύ σύντομα αν πηγαίναμε στην επόμενη ερώτηση. Θα σας πω την άποψη μου για την ανιούσα. Εγώ δεν κάνω ανιούσα ρουτίνα στα περιστατικά με στένωση πυροδρικής συμβολής. Θέλετε να το κρατήσουμε λίγο για να το πούμε μετά, επειδή θα το ακούσετε αμέσως μετά για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Να προχωρήσουμε τότε προς την πώς γίνεται η αξιολόγηση και η διερεύνηση ενός ασθενός με στένωση πυροδρικής συμβολής. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Είστε ουρολόγοι, ξέρετε πολύ καλά. Όλοι έχετε δει περιστατικά στένωσης πυροδρικής. Επομένως, δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Δύο βασικά πράγματα λαμβάνουμε υπόψη στην αξιολόγηση ενός ασθενούς. Καταρχήν, τα συμπτώματα και δεύτερο, την εικόνα που έχουμε στον απεικονιστικό έλεγχο. Θέλω να σας τονίσω ένα πράγμα. Η στένωση πώς είναι μια συγγενής πάθηση συνήθως. Σύμφωνοι. Η κλινική της εκδήλωση όμως μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία. Μην ξαφνιαστείτε αν δείτε έναν ασθενή στην ηλικία των 70 ετών να εμφανίζεται με τυπική εικόνα στένωσης πώς. Επομένως, θα επικαλεστώ μια φράση που έλεγε ο μέντορας μου στις ΗΠΑ, ο Steve Stream, που ήταν και ειδικός, πολύ ειδικός θεωρητής στην Αμερική στη στένωση πυροδρικής συμβολής. Anyone can get a UPJ obstruction. Ενώντας ότι σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να έχει στένωση πυροδρικής συμβολής. Και ποια ήταν η ερμηνεία που έδινε. Ερμηνεία. Μπορεί να μην είναι απόλυτα σωστή, αλλά ήταν η ερμηνεία. Είναι σαν την ανεπάρκεια μιας βαλβίδας. Ανάλογα με το βαθμό της ανεπάρκειας της βαλβίδας, η καρδιά μπορεί να αντιρροπήσει για μεγαλύτερα ή μικρότερα χρονικά διαστήματα. Κάποια στιγμή έρχεται η ρήξη της αντιρρόπησης και η κλινική εκδήλωση καρδιακής ανεπάρκειας. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Κάποιοι ασθενείς έχουν μια πολύ μικρή δυσλειτουργία εκεί. Το πυροκαλλικό σύστημα αντιρροπεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και κάποια στιγμή πλέον σταματάει να αντιρροπεί και εμφανίζει την πάθηση. Σύμφωνοι. Επομένως, σε όλες τις ηλικίες μπορούμε να την βρούμε. Ο μεγαλύτερος που έχω χειρουργήσει προσωπικά ήταν 74 χρονών. Ο μεγαλύτερος που βρήκα στη βιβλιογραφία ήταν 85 χρονών. Τα συμπτώματα τα ξέρετε, δεν θα επιμείνω. Ο κολλικός είναι το πιο συνηθισμένο, υπάρχουν όμως και τα υπόλοιπα. Και πάμε τώρα στον απεικονιστικό έλεγχο. Αυτές είναι οι εξετάσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Όλα ξεκινούν κατά κανόνα με ένα υπερηχογράφημα. Το έχουμε όλοι στη διάθεσή μας. Θα κάνουμε ένα υπέρηχο. Θα δούμε μια υδρονέφρωση, η οποία σημειωτέων, το ξέρετε όλοι καλά, το λέω και εγώ τώρα, δεν είναι συνώνυμο της απόφραξης. Η υδρονέφρωση δεν είναι συνώνυμο της απόφραξης. Αλλά όλα ξεκινούν με το υπέρηχο που θα δούμε μια υδρονέφρωση. Δεν θα δούμε πέτρα το πιο πιθανό, ούτε άλλο αίτιο. Θα μας αρχίσει να μας μπαίνει η υπόνοια και θα ακολουθεί συνήθως η τυπική εξέταση που είναι η ενδοφλέβιος πυελογραφία. Η ενδοφλέβιος πυρογραφία παραδοσιακά ήταν η αγαπημένη μας εξέταση και παραμένει. Και νομίζω ότι δεν έχει κανείς αμφιβολία σε ένα περιστατικό όπως αυτό, 24 χρονών κοπέλα, με τυπικό κολλικό νεφρού και αυτή την πυρογραφία. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο για να θέσουμε τη διάγνωση της στένωσης πυροδρικής συμβολής. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει πολύ δυνατά στο προσκήνιο η αξονική τομογραφία. Η αξονική τομογραφία έχει μερικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, όπως και η πυρογραφία βέβαια, μας αποκαλύπτει τους λίθους. Μας δείχνει τη διάταση του πυελογκαλλικού συστήματος και τον φυσιολογικό από και κάτω ρητήρα, μας αποκλείει τις πέτρες, ίσως πιο αξιόπιστα από οτιδήποτε άλλο, και το πιο σημαντικό, μας αποκλείει τυχόν εξωγενείς ή ενδογενείς όγκους ή κάποιες άλλες παθήσεις, όπως για παράδειγμα έναν οπισθοφλεβικό ρητήρα ή μια οπισθοπερνανική ίνωση. Με τις σύγχρονες μεθόδους της μετοπιαίας ανασύστασης, όπως εδώ, ή των τρισδιάστατων απεικονίσεων, έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Επίσης, αν κάποιος θέλει να ψάξει ειδικά για έκτοπα αγγεία, η CT αγγειογραφία, δηλαδή αίχυση και γραφικού και ταχύες λήψης με πολυτομικό σύστημα, θα μας αποκαλύψουν ακόμα και τα έκτοπα αγγεία και μάλιστα βιβλιογραφικά, για να μην σας κουράσω, ακόμα και πιο αξιόπιστα από την ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία. Το ερώτημα βέβαια είναι εδώ αν αξίζει τον κόπο να ψάξω για έκτοπα αγγεία. Μόνο αν σκοπεύω να κάνω εδώ πυελοτομή. Αν δεν σκοπεύω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάξω για έκτοπα αγγεία.
Εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Αν θα προτιμήσετε την πυελογραφία ή την αξονική τομογραφία, είναι δικό σας θέμα. Εγώ σε ένα μεγαλύτερη ηλικία ασθενή θα προτιμούσα την αξονική. Πάντα σε ένα μεγαλύτερη ηλικία ασθενή πρέπει να σκεφτούμε και κάποιον όγκο πιθανόν. Δηλαδή, σε έναν 60χρονο δεν νιώθεις και τόσο βολικά με τη διάγνωση στένωσης πώς. Σε έναν 20χρονο νιώθεις πιο εύκολα να βάλεις τη διάγνωση και με μια πυελογραφία. Εάν αποφασίσετε λοιπόν να κάνετε αξονική ή πυελογραφία, είναι δικό σας θέμα, αλλά να θυμάστε ότι αυτή η εξέταση θα αποτελέσει την εξέταση με την οποία θα συγκρίνετε όλες τις μετεγχειρητικές. Αν λοιπόν πάτε μόνο με αξονική, το follow-up του αρρώστας θα πρέπει να έχει αξονική. Αλλιώς δεν μπορείτε να συγκρίνετε μετά ανώμια πράγματα. Δεν μπορείτε να έχετε κάνει δηλαδή πυελογραφία προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά ζητάτε αξονική. Δεν θα μπορείτε να καταλάβετε τίποτα. Αυτή είναι μία παρατήρηση. Η δεύτερη είναι αυτό εδώ, το σπινθυρογράφημα. Το σπινθυρογράφημα, το ρατινεργό νεφρόγραμμα για την ακρίβεια, είναι μια πολύ σημαντική εξέταση για την οποία εγώ πιστεύω ότι θα αξίζει μια ολόκληρη θεματική ενότητα στην επόμενη πορταριά με κάποιο πυρηνικό γιατρό. Εγώ θα σας πω πολύ λίγα πράγματα γι' αυτό. Καταρχήν, το ξέρετε όλοι. Δεν κάνουμε ραδιενεργό νεφρόγραμμα για να δείξουμε αν έχει στένωση πώς σε κάποιον που είμαστε σίγουροι ότι έχει στένωση πώς. Γιατί έχω ακούσει το εξής αμίμητο. Λέει να κάνουμε ένα ραδιενεργό νεφρόγραμμα, μήπως έχει μια πέτρα στον ουρητήρα. Αν είναι αποφρακτικό, θα έχει στένωση πώς. Φυσικά και η πέτρα στον ουρητήρα θα κάνει αποφρακτικό ραδιενεργό νεφρόγραμμα. Αλλά δεν είναι εξέταση για να βάλει τη διάγνωση πώς επί αμφιβολίας. Θα το κάνει πρώτον για να πιστοποιήσει την απόφραξη σε υδρονεφρωτικό σύστημα που δεν σε πείθει ότι είναι αποφρακτικό. Και θα το κάνει επίση για να έχει τη λειτουργικότητα του νεφρού προεγχειρητικά. Και τρίτον, σε αμφίβολε καταστάσει, εκεί που είναι ήξει αφήξει, αυτέ οι ήπιε στενώσει πώ, οι ατελεί πώ, για να πιστοποιήσει την απόφραξη. Το ραντινεργό νεφρόγραμμα είναι μια λειτουργική εξέταση, πολύ περίπλοκη, για να σα μιλήσω μέσα για αυτήν μέσα σε 5 λεπτά. Για παράδειγμα, ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιούμε. Πότε θα κάνουμε το LASIX που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Το συνηθισμένο πρωτόκολλο είναι το F20. Δηλαδή, το LASIX χορηγείται 20 λεπτά μετά τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Και με αυτό το πρωτόκολλο υπάρχουν αυτοί εδώ οι χρόνοι. Αν ο χρόνος κάθαρσης του, πέσει ο χρόνος που χρειάζεται η ραδιενεργός δραστηριότητα να πέσει το 50% του maximum, είναι κάτω από 10 λεπτά, θεωρείται μη αποφρακτικό. Αν είναι πάνω από 20 λεπτά, θεωρείται αποφρακτικό. Αν είναι στα ενδιάμεσα, είναι αμφίβολο. Στο F20 πρωτόκολλο ισχύουν αυτοί οι χρόνοι. Αν κάνεις πρωτόκολλο F0, δηλαδή μαζί το ραδιενεργό ισότοπο μαζί και το LASIX. Είναι άλλο πρωτόκολλο αυτό. Υπάρχει το πρωτόκολλο F-15 που το LASIX γίνεται 15 λεπτά πριν τη χορήγηση του ραδιοφαρμάκου. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι αρκετά περίπλοκα. Σημασία έχει ο πυρηνικός γιατρός σας να έχει σταθερό πρωτόκολλο και να έχει μιλήσει μαζί σας. Άλλη αξία του πρωτοκόλλου F-15 και άλλη το πρωτόκολλο F-20. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια εξέταση που καλό να την έχουμε προεγχειρητικά, γιατί και αυτή θα χρησιμοποιηθεί αργότερα για να συγκρίνουμε το αποτέλεσμα. Το Whittaker test. Μόνο για λόγους βιβλιογραφίας. Αμφιβάλλω αν ξέρει κανείς να το κάνει στον κόσμο, όχι εδώ πλέον. Αμφιβάλλω αν ξέρει κανείς να το αξιολογήσει. Το έχω βάλει μόνο και μόνο για λόγους πληρότητας. Ξεχάστε το. Ανιούσα. Η ανιούσα είναι μια εξέταση που κατ' άλλους γίνεται ρουτίνα. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν χρειάζεται. Την ανιούσα θα τη συνιστούσα σε 2-3 σενάρια. Όπως αυτό για παράδειγμα. Τι είναι αυτό, είναι ένας πεταλοειδής νεφρός, να το δεξιό ημιμόριο, με διπλασιασμό του πυελοκαλκικού συστήματος αριστερά και δισχυδή ουρητήρα. Μην μου πει κανείς ότι με αυτή την πυελογραφία μπορούσα να βάλει τη διάγνωση. Γιατί θα νιώσω πολύ χαζός. Λοιπόν, με την ανιούσα βλέπετε ξεκάθαρα εδώ το δυσλειτουργικό τμήμα. Επίσης, ανιούσα θα έκανα οπωσδήποτε σε μια δευτεροπαθή στένωση πώς. Δηλαδή όταν έχει υποτροπιάσει και καλούμε να δώσω λύση για δεύτερη φορά. Εκεί οπωσδήποτε θες ανιούσα για να ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Στην ενδοπυελοτομή, αν σκοπεύετε να κάνετε ενδοπυελοτομή, χρειάζεστε ανιούσα. Γιατί πρέπει να ξέρετε πόσο είναι το μήκος του στενώματος. Είναι σχετική αντένδειξη να είναι πάνω από 2 εκατοστά. Αλλά σας πω ειλικρινά, δεν έχω δει ποτέ μου στένωση πώς με μήκος πάνω από 2 εκατοστά. Ποτέ. Εγώ δεν έχω δει. Αν έχει δει κάποιος, θέλω να μου το πει τώρα. Είναι ευκαιρία. Επομένως, ανιούσα σε πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις κατά την προσωπική μου άποψη. Κάποιοι κάνουν ρουτίνα. Στέλιο, έχω ένα βίντεο ενδοπυελοτομής με πάνω από 2 εκατοστά. Αν σκοπεύετε να κάνετε ενδοπυελοτομή, θα κάνετε ανιούσα. Είναι σαφές. Πρέπει να ξέρετε με τι έχετε να κάνετε. Στην ανοιχτή πυελοπλαστική,
Και κλείνω με το ενδοαυλικό υπερηχογράφημα. Αυτή είναι η μοναδική εικόνα που έχω πάρει από βιβλίο. Έτσι, είναι από φωτογραφία. Δεν είναι δική μου αυτή η εικόνα, πραγματικά. Λοιπόν, το ξέρουν πολύ λίγοι. Είναι από μια δημοσίευση του Buckley, ο οποίος πρωτοστάτησε σε αυτό. Το ενδοαυλικό υπερηχογράφημα γιατί φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε για αυτούς που κάνουν ενδοπυελοτομή να μπουν μέσα και με τη χρήση του ενδουλικού υπερήχου να διαπιστώσουν την παρουσία έκτοπων αγγείων, ώστε να ξέρουν πού θα κόψουν με ασφάλεια. Εάν δεν κάνετε ενδοπυελοτομή, δεν το χρειάζεστε καν. Εάν θέλετε να το μάθετε, πρέπει να πάτε σε κάποια κέντρα, 2-3 είναι σε όλο τον κόσμο, για να σας το δείξω. Λοιπόν, εδώ σταματώ στο θέμα της αξιολόγησης, της διάγνωσης.